Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των Υπουργών της Κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή η παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος της Θράκης. Αρχική εισήγηση έγινε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστο Μέτιο. Σήμερα το σχέδιό μας αποτελείται πλέον από περισσότερα από 600 έργα και δράσεις σε όλους τους τομείς, το οποίο και θα παρουσιάσουμε αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Λίγα λόγια επιγραμματικά για τους βασικούς άξονες του σχεδίου. Πρώτον, όσον αφορά τις υποδομές στις μεταφορές, το στοίχημά μας εδώ είναι η σύνδεση των δύο μεγάλων λιμανιών και των δύο αεροδρομίων μας στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα με τους οδικούς άξονες και με το σιδηροδρομικό δίκτυο και η σύνδεση όλων αυτών με τις πύλες εισόδου της περιφέρειάς μας που είναι ταυτόχρονα και πύλες εισόδου στη χώρα. Δεύτερο, πρωτογενής τομέας. Είμαστε η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μια κατά βάση αγροτική περιφέρεια. Εδώ παράγονται σημαντικές ποσότητες αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων σε επίπεδο χώρας. Δηλαδή, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοια σχέδια τα οποία λειτουργούν δεσμευτικά και χτίζουν τελικά δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτείας, της κυβέρνησης, εκάστοτε κυβέρνησης και των πολιτών. Διότι η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο λείπει, όπως κάτι που λείπει είναι και η συνεργατικότητα. Το σχέδιο αυτό έχει προκύψει μετά από πολλές, πάρα πολλές διεργασίες, διαβουλεύσεις, συνεργασίες, τόσο μεταξύ των Υπουργείων, όσο και με την περιφέρεια, με τους Δήμους, για να καταλήξουμε τελικά σε μία λίστα. Τα τελευταία δύο χρόνια από τις κυβερνήσεώς σας γίνανε 25.000 μόνιμοι διορισμοί. Μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη διορίστηκαν σχεδόν 1.400 μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ειδική αγωγή και εκπαίδευση μετά από 12 χρόνια που δεν είχε διοριστεί ούτε ένας. Νέες εκπαιδευτικές μονάδες, 7 νέα πειραματικά σχολεία έχει μόνο η περιφέρειά σας, κύριε Περιφερειάρχη. Δημιουργήσαμε τον οδικό χάρτη για την ανάδειξη του πολιτισμού ως στρατηγικού αναπτυξιακού πόρου και ως σημαντικού παράγοντα κοινωνικής συνοχής και ευημερίας. Βρισκόμαστε σε ένα τόπο ευλογημένο, με πλήθος μνημείων και εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Ο γεωγραφικός χώρος της σημερινής διοικητικής περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποτελούσε, κύριε Πρωθυπουργέ, ανέκαθεν χώρο συνθέσεων της φύσης και των δημιουργημάτων του ανθρώπου, της μνήμης και της ιστορίας με την εκάστοτε σύγχρονη δυναμική, το γηγενές με το εισαγόμενο, μια μοναδική σύνθεση πολυπολιτισμικότητας. Ανακοινίζουμε ουσιαστικά όλα τα κέντρα υγείας με ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό που φτάνει περίπου τα 10 εκατομμύρια. Κυρίως ανακαίνιση των δομών, γιατί εξοπλισμό έχουμε ήδη στα κέντρα υγείας. Έχει μπει ήδη και με την πανδημία πολύ μεγάλο κομμάτι εξοπλισμού. Στα νοσοκομεία γίνονται επίσης πάρα πολύ μεγάλα έργα σε όλα τα νοσοκομεία της περιοχής, ξεκινώντας φυσικά από το εμβληματικό νοσοκομείο εδώ στην Κομωτινή που γίνεται με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα παραδοθεί το 25. Έχετε δει λίγο πολύ, νομίζω, όλοι τα σχέδια. Είναι από τα νοσοκομεία που πραγματικά θα ζηλεύουμε και θα θέλαμε όλοι να έχουμε. Και σιγά σιγά ελπίζω να φτάσουμε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας εκεί. Η ασφάλεια αποτελεί πρώτη στην κυβερνητική προτεραιότητα, είναι προϋπόθεση για την ελευθερία, για τη δημοκρατία και την ευημερία των πολιτών, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και σε ό,τι αφορά την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η ασφάλεια είναι προϋπόθεση για να μπορέσει η περιφέρεια να αναδειχθεί σε διεθνή ενεργειακό κόμπο, όπως ήδη εξελίσσεται, και σε μια περιφέρεια που εγγυάται τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Δύο είναι οι προτεραιότητές μας, η ασφάλεια των συνόρων και η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και η ασφάλεια των πολιτών και των υποδομών σε όλες τις περιοχές περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προϋπόθεση λοιπόν για την κατήσχηση της ασφάλειας είναι μια κυβέρνηση που σχεδιάζει πολιτικές αντιμετώπισης των πολύ σοβαρών προκλήσεων ή και απειλών. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν στεκόμαστε μόνο στις προκλήσεις, έχουμε υπό εξέλιξη υπαρκτές και παρούσες απειλές κατά της ασφάλειας. Η κυβέρνηση αυτή λοιπόν, στο σχεδιασμό της, επέλεξε να κινηθεί σε δύο βασικούς άξονες. Για να υπερισχύσει και να κατησχύσει στο αίσθημα και του τελευταίου πολίτη αυτής της χώρας το βασικό αυτό στοιχείο της ασφάλειας. Αφενός να αναπτύξει μια πολύ εντατική δραστηριότητα όσον αφορά τη διπλωματική δράση
όσον αφορά μάλλον την οικοδόμηση αλλά και την ενίσχυση των συμμαχιών στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής δράσης σε επίπεδο διεθνών οργανισμών, σε επίπεδο πολυμερών σχημάτων, σε επίπεδο διμερών σχημάτων και αφετέρου να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Όχι μόνο με παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν στα εξοπλιστικά, αλλά με παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν και σε πρόνοιες, αν θέλετε, για το προσωπικό, γιατί τα καλύτερα οπλικά συστήματα, τα καλύτερα, τα πιο επισύνωνα αεροσκάφη, η πλοία εφανείας, αν δεν έχουν από πίσω, αν δεν είναι στελεχωμένα με άξιο, εκπαιδευμένο, αξιόμαχο, έτοιμο προσωπικό, δεν είναι τίποτα απολύτως. Σε αυτούς τους δύο άξονες λοιπόν κινούμαστε και ιδίως όσο στο δεύτερο, που έχει να κάνει, αν θέλετε, με την άμυνα σε πιο στενή έννοια, γιατί η αμυντική διπλωματία είναι προέκταση της διπλωματίας της χώρας που ασκείται πρωτίστως τον Πρωθυπουργό φυσικά και τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, αλλά έχει και αυτή τη δική της σημασία γιατί ενισχύει τις συμμαχίες της χώρας σε πολλά επίπεδα. Το εξοπλιστικό λοιπόν δράση έγινε βάσει ενός πολύ συγκεκριμένου, στέρεου, προτεραιοποιημένου ως προς τις ανάγκες σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιτελείων σχεδίων. Ότι χρηματοδοτούμε από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Επιχειρηματικού Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης έργα ύψους 221 εκατομμυρίων ευρώ στους Δήμους και στην Περιφέρεια Βορειοανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εμβληματικά έργα, μπορείτε να δείτε στη σελίδα 77, παράδειγμα το βόρειο τμήμα της Αλεξανδρούπολης. Στην σελίδα 91, μια μεγάλη αγροτική οδοπία στο Δήμο Παγκαίου. Σελίδα 119, τα έργα που υλοποιούμε στην Κομοτηνή. Έργα που έχουν να κάνουν, όπως είπαμε, από αναπλάσεις, αγροτική οδοπία, ψηφιακό μετασχηματισμό, ιδρύψεις, αποκεντρώσεις. Όλα αυτά που κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών και προσελκύουν επενδύσεις που φέρνουν δουλειές και ανάπτυξη στον τόπο. Η Θράκη δεν είναι απλά το βορειοανατολικό χερσαίο άκρο της χώρας μας. Η Θράκη αποτελεί ένα πολύ σήμαντο σταυροδρόμι με έναν εξέχοντα στρατηγικό χαρακτήρα. Αυτό άλλωστε ακούστηκε, κύριε Πρόεδρε, και από άλλους συναδέλφους. Υπάρχει όμως εδώ μια διαφορά. Αυτόν ακριβώς το στρατηγικό χαρακτήρα αυτής της περιοχής, που ήταν πάντοτε κοινά αποδεικτός και όλοι τον λέγαμε, μέχρι πρόσφατα δεν είχε πάρει συγκεκριμένη μορφή. Και έπρεπε να έρθει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να του δώσουμε συγκεκριμένο σχήμα και συγκεκριμένη προοπτική. Όχι μόνο, κυρίες και κύριοι, οραματικά. Στην πολιτική είναι εύκολα τώρα. Αλλά και πρακτικά. Γιατί το όραμά μας είναι αφενός πολύ ξεκάθαρο, αφετέρου όμως πρέπει να γνωρίζουμε και τον τρόπο να τον κάνουμε πράξη. Επομένως, όλοι θα συμφωνήσετε ότι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν ένα κρίσιμο γεωστρατηγικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοανατολικής Ευρώπης. Σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕ, ήδη προχωράμε στην αξιοποίηση των περιφερειακών λιμένων της χώρας και, κύριε Πρόεδρε, η στρατηγική μας ήδη δικαιώνεται. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη 4 διεθνείς διαγωνισμοί αξιοποίηση των περιφερειακών λιμένων της χώρας. Ανάμεσα σε αυτά τα λιμάνια είναι και το λιμάνι της Καβάλας, όπου έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος και μετά από τον έλεγχο, τον προσυμβατικό έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο, πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία και εντός των επομένων ημερών θα έχουμε την εγκατάσταση του νέου επενδυτή. Όσον αφορά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπως τονίστηκε από τον Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, ήταν πολύ σημαντική η ένταξη του συγκεκριμένου λιμένα στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Μιλήσαμε πριν με τους επαγγελματικούς φορείς, με τους αγρότες. Η κυβέρνησή μας, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έδωσε κατευθύνσεις σε δύο άξονες για να ενεργήσουμε και βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα το μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με το κόστος της ενέργειας. Το κόστος της ενέργειας δυστυχώς μας ταλαιπωρεί και μας ταλαιπώρησε όλη τη χρονιά που πέρασε το 2022, αλλά είναι και ένα κομμάτι, είναι ένα σημείο το οποίο θα βοηθήσει, εφόσον πετύχουμε να το μειώσουμε, θα βοηθήσει να αυξήσουμε, να βελτιώσουμε την αντιπαλιστικότητα της οικονομίας μας και άρα της κοινωνίας μας.